Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Σήμερα έχω τη χαρά να σας δείξω μία συνταγή με ένα συστατικό που θέλω να το δοκιμάσω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο λόγος για την βρώμη. Η βρώμη είναι ένα από τα πιο παλιά δημητριακά που καλλιέργησε ποτέ ο άνθρωπος. Έχει μεγάλη διατροφική και καλλυντική αξία. Έχει την ιδιότητα να ανακουφίζει επιδερμίδες με δερματικά προβλήματα. Την συναντάμε πολύ συχνά σε προϊόντα βαθιάς ενυδάτωσης, αλλά και σε κρέμες και καθαριστικά για έξεμα, ακμή ή άλλες δερματικές παθήσεις. Πριν προχωρήσω, να σας ξεκαθαρίσω ότι το σαπούνι που θα σας δείξω σήμερα δεν είναι φαρμακευτικό ή θεραπευτικό. Δεν επιτρέπεται σε εμάς τους χημικούς της κουζίνας να κάνουμε τέτοιους ισχυρισμούς. Τότε, γιατί μας είπες όλα αυτά για τις ιδιότητες της βρώμης? Σας τα είπα γιατί αν έχετε ευαίσθητο ή προβληματικό δέρμα, ίσως ένα σαπούνι με βρώμη να σας είναι πιο ανεκτό από ένα απλό χειροποίητο σαπούνι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν έχετε έξεμα ή ακμή ή οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείτε σε έναν δερματολόγο. Τα χειροποίητα σαπούνια είναι μεν πιο απαλά από τα γενικής χρήσεως εμπορικά, αλλά δεν είναι θεραπευτικά. Επίσης, να θυμάστε πάντα, το ότι κάτι είναι χειροποίητο δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο από ένα εξειδικευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να είναι επικίνδυνο και εντελώς ακατάλληλο. Και μετά από όλη αυτή τη φλιαρία, πάμε στα καθημάς. Γράψτε συνταγούλα. 30% ελαιόλαδο, 30% λάδι καρύδας, 30% βούτυρο καρυτέ, 10% αμυγδαλέλαιο, 5% υπερλίπανση, αναλογία αλκαλίων νερού, το αγαπημένο μου 1:2, αναλογία σόδας ποτάσας 95% με 5%, αλάτι 1,5% ως προς τα λάδια, μέλι 5% ως προς τα λάδια, μία κουταλιά της σούπας αλεσμένη βρώμη για κάθε μισό κιλό λάδια και αν βάλετε άρωμα 3-5% των λαδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Επειδή μερικοί βαριέστε να κάνετε τους υπολογισμούς, ορίστε η μετάφραση αυτής της συνταγής σε γραμμάρια για 1 κιλό σαπουνόμαζα. 195 γραμμάρια ελαιόλαδο, 195 γραμμάρια λάδι καρύδας, 195 γραμμάρια βούτυρο καρυτέ, 65 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 187,6 γραμμάρια απιονισμένο νερό, 86,7 γραμμάρια καυστική σόδα, 7,1 γραμμάρια καυστική ποτάσα. Αν δεν έχετε καυστική ποτάσα, βάλτε 91,2 γραμμάρια καυστική σόδα αντί για 86,7 γραμμάρια. 9,8 γραμμάρια αλάτι, 32,5 γραμμάρια μέλι, 1 κουταλιά της σούπας αλεσμένη βρώμη, 19,5 έως 32,5 γραμμάρια άρωμα για σαπούνι ή εθέριο έλαιο της επιλογής σας. Ναι, το γνωρίζω, ανέβασε και η Χόλη από το κάποια μέρα ένα βίντεο με σαπούνι, με βρώμη και μέλι. Οι συνταγές μας και η εκτέλεση τους είναι διαφορετική. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι το ακριβώς το θαυμαστό πράγμα που λέγεται σαπούνι. Οι συνδυασμοί και οι τεχνικές είναι αμέτρητες και όλες είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Ξεκινώ με την προετοιμασία του καλουπιού. Έχω ένα δίκυλο ξύλινο καλούπι. Επειδή όμως δεν θέλω να φτιάξω τόσο πολύ σαπούνι, θα το κοντίνω. Μου έκοψε ο άντρας μου ένα κομμάτι κόντρα πλακέ, το οποίο χρησιμοποιώ για αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι μπορώ να μετατρέπω το μεγάλο μου καλούπι σε ό,τι μέγεθος θέλω. Η βαζελίνη είναι απαραίτητο προϊόν για αυτούς που ντύνουν τα καλούπια τους. Βοηθά την επένδυση να μείνει στη θέση της, χωρίς λαστιχάκια, πινέζες ή χαρτοτενίες. Προχωράμε στη συνταγή. Ο πολυκόφτης που έχω στο γραφείο είναι παλιός και δεν αλέθη καλά. Το δικό μου σαπούνι επομένως θα είναι ελαφρώς απολεπιστικό. Εσείς μπορείτε να το κοσκινήσετε για να φύγουν τα χοντρά κομμάτια. Αν βαριέστε όλο αυτό, πάρτε έτοιμο αλεύρι βρώμης. Ζυγίζω το νερό της συνταγής. Από αυτό θα αφαιρέσω 40 γραμμάρια για να διαλύσω τη βρώμη. Αν κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα συνταγής, να θυμάστε.
40 γραμμάρια νερό για κάθε μία κουταλιά της σούπας βρώμη. Το νερό της βρώμης το έβαλα σε ποτηράκι ζέσεως, γιατί θα το ζεστάνω λίγο σε μπεν μαρί. Αυτό το κάνω για δύο λόγους. Για να ενεργοποιήσω το άμυλο της βρώμης λίγο πιο γρήγορα και για να λιώσει εύκολα το μέλι. Μέχρι τους 50 βαθμούς Κελσίου είναι καλά. Μην το βράσετε. Στο υπόλοιπο νερό ανακατεύω τη σόδα και την ποτάσα μου και τα βγάζω έξω στο κρύο να κατεβάσουν θερμοκρασία. Ζυγίζω τα λάδια και τα βούτυρα. Όπως είδατε, η συνταγή είναι πλούσια σε βούτυρα. Θέλω το σαπούνι να είναι κρεμώδες και όπως ανακάλυψα σε ένα από τα πειράματά μου, τα βούτυρα κάνουν υπέροχο κρεμώδη αφρό. Τώρα πάνω δεξιά θα εμφανιστεί link με το βίντεο αυτού του πειράματος. Κάντε κλικ στον τίτλο για να το δείτε. Διαπιστώνω ότι είχα ξεχάσει να βάλω το αλάτι στο νερό. Κανένα πρόβλημα. Ας είναι καλά το νεράκι με τη βρώμη και το μέλι. Προσθέτω εδώ λοιπόν το αλάτι. Περιμένω να ζεσταθούν τα λάδια και να κρυώσει το διάλειμμα σόδας ποτάσας. Στο μεταξύ ζυγίζω το άρωμά μου. Είναι το White Mask από το You Make Cosmetics. Δοκιμασμένο ότι δεν επιταχύνει το ίχνος και δεν αποχρωματίζει. Τελικά με τα λαδάκια μου στους 45 βαθμούς Κελσίου και το διάλειμμα σόδας ποτάσας στους 47 βαθμούς, ξεκινώ την ανάμιξη. Για να κάνουμε μία παύση όμως, τι είναι τούτο, αυτές οι ασπρίλες ντε, θυμάστε που άφησα το διάλειμμα έξω να κρυώσει. Όσο το διάλειμμα κρύωνε, η καυστική σόδα με την καυστική ποτάσα τα έκαναν πλακάκια με τον ατμοσφαιρικό αέρα και συγκεκριμένα με το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Αντιδρούν λοιπόν με αυτό και φτιάχνουν ανθρακική σόδα και ανθρακική ποτάσα αντίστοιχα. Η ανθρακική σόδα είναι η σόδα πλυντηρίου ή η σόδα πλυσίματος, αν έχετε ακουστά. Και η ανθρακική ποτάσα έχει αντίστοιχες ιδιότητες. Θα μπορούσα να τις αφήσω μέσα στο σαπούνι, άλλωστε δεν αλλάζει κάτι ούτε στην ποιότητά του ούτε στην απόδοσή του. Όμως δεν διαλύονται καλά και έτσι προτιμώ να τις σουρώνω. Και γιατί καλό μου κορίτσι δεν καλύπτεις το δοχείο ώστε να το αποφύγεις όλο αυτό? Επειδή πάλι θα παγιδευτεί αέρας μέσα, οπότε σιγά τη λύση. Άσε που θα κρυώσει και πιο αργά το διάλειμμα. Μα όσο αφήνεις το δοχείο ακάλυπτο, εξατμίζεται το νερό. Δηλαδή θα έχεις λιγότερο νερό στη συνταγή σου από όσο αρχικά ζύγισες. Ναι, έχετε δίκιο. Μέχρι να κρυώσει το διάλειμμα της σόδας, εξατμίζεται περίπου το 10 με 20% του νερού του. Ορισμένες φορές ζυγίζω το διάλειμμα μόλις το φτιάξω και μετά ξανά αφού κρυώσει, ώστε να συμπληρώσω το νερό που λείπει. Τώρα όμως δεν έχω όρεξη να το κάνω αυτό, εντάξει? Και δεν υπάρχει πρόβλημα που το νερό είναι λιγότερο. Όχι, κανένα. Είναι μικρή διαφορά για να δημιουργήσει το οποιοδήποτε θέμα. Και δε μου λες, από τη στιγμή που έχει ήδη αντιδράσει μία ποσότητα σόδας και ποτάσας με τον ατμοσφαιρικό αέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις λιγότερη σόδα και ποτάσα από όσο λέει η συνταγή σου? Ναι, σωστά τα λέτε. Και για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, σημαίνει επίσης ότι θα αυξηθεί λίγο η υπερλίπανση του σαπουνιού. Δεν πειράζει όμως καθόλου, γιατί αυτή η αύξηση είναι τόσο μικρή που δεν διαταράσει τη συνταγή μας. Εντάξει με τις ερωτήσεις? Πάμε στο ανακάτεμα τώρα. Μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα, προσθέτω το νεράκι με τη βρώμη, το μέλι και το αλάτι. Αν δεν κοσκινήσατε τη βρώμη πριν, έχετε άλλη μία ευκαιρία εδώ. Μπορείτε δηλαδή να το σουρώσετε. Εγώ, όπως είπαμε, δεν ήθελα να το κάνω. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα και εδώ βλέπουμε ένα από τα αγαπημένα μου εφέ όταν χρησιμοποιώ βρώσιμα συστατικά στο σαπούνι. Μόλις έρθουν σε επαφή με τη σόδα και την ποτάσα, αλλάζουν χρώμα. Κοιτάξτε που έγινε πορτοκαλί. Δεν μένει όμως αυτό το υπέροχο χρωματάκι στο σαπούνι. Ξαναγίνεται μπέζ την επόμενη μέρα. Ήδη έχουμε καλό ίχνος εδώ. Προσθέτω και το άρωμα και σύντομα φτάνουμε σε πλήρες ίχνος. Να σου πω, βρε κοπελιά, μας είπες ότι αυτό το άρωμα δεν επιταχύνει το ίχνος. Πώς το εξηγείς αυτό εδώ? Να σας πω. Πριν λίγο βάλαμε ένα συστατικό που έτσι κι αλλιώς πίζει όταν ζεσταίνεται. Όταν μαγειρεύεται βρώμη δεν χυλώνει. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Τι θέλετε να κάνει το άρωμα? Ηθικόν δίδαγμα. Αν δεν είστε 100% σίγουροι ότι το άρωμα που θέλετε να βάλετε δεν επιταχύνει το ίχνος, μην το χρησιμοποιήσετε. Γιατί μαζί με τη βρώμη θα γίνει χαμός. Επειδή η συνταγή μας έχει μέλι, πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο ψυγείο. Το μέλι ανεβάζει πάρα πολύ τη θερμοκρασία σαπωνοποίησης. Επειδή μάλιστα έχουμε βάλει και άρωμα, μπορεί να γίνει μεγάλο κακό αν δεν την κατεβάσουμε αυτή τη θερμοκρασία. Τι κακό! Το σαπούνι θα φουσκώσει και θα αρχίσει να ξεχυλίζει από το καλούπι. Στο ψυγείο λοιπόν, είτε μέχρι να κρυώσει, είτε για όλο το βράδυ.
Την επόμενη μέρα ξεκαλουπώνουμε και κόβουμε κανονικά. Δεν μπορώ να σας πω πόσο όμορφα μυρίζει. Έχει μεν το white mask, αλλά από πίσω αναδύει μια μυρωδιά σαν ψωμάκι. Δεν ξέρω αν η μύτη μου τρελάθηκε ή είναι κάποια περίεργη συνέργεια του αρωματικού ελαίου που έβαλα με το φυσικό άρωμα του σαπουνιού. Είναι όμως λαχταριστό. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή για σήμερα, σαπουνάκι με βρώμη και μέλι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.